Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό για όλα που μας χαρίζει προς ζωή και ευσέβεια, αλλά και για την δυνατότητα που μας δίνει να είμαστε μαζί και πάλι στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα, θέματα, απορίες που σας απασχολούν και μας στέλνετε, σας ευχαριστούμε δε πάρα πολύ γι' αυτό, με email στη διεύθυνση που φαίνεται τώρα στις οθόνες σας. Σήμερα θα αρχίσουμε με τον αγαπητό Μανώλη, ο οποίος μας στέλνει τις εξής ερωτήσεις. Καλή σας μέρα. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε το εδάφιο «Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί πουδενός». Κορινθίους Α, 6 κεφάλαιο, 12 εδάφιο. Σε πράγματα που δεν είναι απαραίτητα αμαρτία και να δώσετε παραδείγματα. Δεύτερη ερώτηση. Επίσης, αν κάποιος έκανε το λάθος να εξουσιαστεί από κάτι που δεν έπρεπε, πώς μπορεί να ελευθερωθεί. Και τρίτον, τι εννοεί το εδάφιο «Φόβος του ανθρώπου στην υπαγίδα» Παροιμίες ΚΘ 25. Ο Κύριος να σας ευλογεί πάντοτε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Θεό για σένα, αγαπητέ Μανώλη. Θα ξεκινήσουμε από την πρώτη σου ερώτηση. Κορινθίους Α, σίγμα τάφ, Κορινθίους Α, σίγμα τάφ, 12 εδάφιο. Διαβάζω. Πάντα είναι στην εξουσία μου, πλην πάντα δε συμφέρουσι. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί πουδενός. Και συνεχίζει. Τα φαγητά είναι δια την κοιλία και η κοιλία δια τα φαγητά. Πλην ο Θεός και ταύτην και ταύτα θέλει καταργήσει, το δε σώμα είναι, το δε σώμα δεν είναι δια την πορνεία, αλλά δια τον Κύριον και ο Κύριος είναι δια το σώμα. Ο δε Θεός και τον Κύριο ανέστησε και ημάς θέλει αναστήσει δια της δυνάμεως αυτού. Υπάρχει και ένα άλλο αντίστοιχο εδάφιο, αγαπητέ Μανώλη, είναι πάλι Κορινθίους Α, 10 κεφάλαιο, γιώτα κεφάλαιο και 23 εδάφιο. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν συμφέρουσι. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσι. Μη δεις, ας μη ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά έκαστος τα του άλλου. Και τα δύο εδάφια αυτά αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος για τις αδυναμίες και για το σκάνδαλο που, από την ευαίσθητη συνείδηση, την ασθενή συνείδηση που μπορεί να έχει κάποιος αδερφός ή από την σωστή επιλογή των αποφάσεών του. Παραδείγματος χάρη, στο πρώτο εδάφιο, δηλαδή σε αυτό που μας ρώτησες, έκτο κεφάλαιο, αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τολμάτης από εσάς να έχει διαφοράν προς τον άλλον και να κρίνεται ενώπιον των αδίκων και όχι ουχή ενώπιον των Αγίων. Δεν εξεύρεται ότι οι Άγιοι θέλουν συγκρίνει τον κόσμο και αν ο κόσμος κρίνεται από εσάς, ανάξιστε εσείς να κρίνετε ελάχιστα πράγματα. Δεν εξεύρεται ότι οι αγγέλους θέλουμεν κρίνει, πολλό μάλλον βιωτικά. Βιωτικές λοιπόν υποθέσεις αν έχετε, τους εξουθενημένους εν τη Εκκλησία, τούτους καθίζετε κριτάς. Μέσα στην Εκκλησία δηλαδή των Κορινθίων υπήρχαν διαφορές μεταξύ των αδελφών επάνω στα βιωτικά και διεκδικώντας ο ένας το δίκαιο του από τον άλλον πήγαιναν πολλές φορές και στα δικαστήρια της εποχής εκείνης και αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Απόστολο Παύλο και στο Θεό προφανώς γιατί
Εκείνο που θέλει ο Θεός είναι μάλλον να αδικούμεθα παρά να διεκδικούμε το δίκιο μας. Πότε διεκδικούμε το δίκιο μας? Όταν είναι κάτι που το θέλουμε πάρα πολύ και κάποιος μας το διεκδικεί. Όταν είναι κάτι που μας αρέσει, το αγαπάμε και έρχεται κάποιος άλλος να μας το διεκδικήσει. Εκεί τσακωνόμαστε. Και ο Θεός δεν θέλει οι αδελφοί να έρχονται σε αντιθέσεις, αλλά οι αδελφοί θέλει ο Θεός να φιλιώνονται, να συγχωρούν ο ένας τον άλλον, να υποχωρούν, να ταπεινώνονται ο ένας τον άλλον και να ζημιώνονται μάλλον παρά να κερδίζουν. Όταν όμως κάποιος εξουσιάζεται από την πολύ του αγάπη προς κάτι ή κάποια κατάσταση ή κάποιο αντικείμενο ή κάποιο γεγονός, τότε το διεκδικεί επί μόνος. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και το κατακρίνει αυτό. Δεν πρέπει να έχουμε τίποτα που να μας εξουσιάζει. Τίποτα που να το βάζουμε πάνω από την αγάπη του Θεού και από το θέλημα του Θεού. Γιατί μπορούμε να πούμε βεβαίως αγαπάω πιο πολύ απ' όλα το Θεό, αλλά όμως και σε αυτό το σημείο έχω δίκιο. Αγαπάς πιο πολύ το Θεό, πράγματι. Αυτό όμως πως αποδεικνύεται με το να εργάζεσαι το θέλημά Του, να ενεργείς κατά το θέλημά Του. Ο Θεός λοιπόν θέλει να υποχωρούμε, θέλει να υποτασσόμεθα και θέλει μάλλον να αδικούμεθα παρά να αδικούμε. Όταν λοιπόν έλθει, που θα έλθει, κάποια διάστασης απόψεων μεταξύ δύο αδελφών, ακόμη και στο ίδιο σπίτι και στην ίδια τοπική εκκλησία ή ακόμη και στην ευρύτερη εκκλησία, το θέλημα του Θεού είναι χάρισε, κάνε χάρη, όπως ο Θεός έκανε χάρη σε όλους μας. Κάνε χάρη, κάνε έλεος. Άσε, δεν πειράζει, άσε το Θεό να σε δικαιώσει, άσε το Θεό να ενεργήσει, άσε το Θεό να κάνει κρίση στο τέλος. Και στην χειρότερη περίπτωση, εάν επιμένουν δύο αδελφοί να διεκδικούν το δίκιο τους, τότε λέει ο Απόστολος Παύλος, πάρτε όχι να πηγαίνετε στους απίστους, αλλά πάρτε τους πιο εξουθενημένους μέσα στην Εκκλησία, θέστε τους κριτές και ό,τι αποφασίσουν αυτοί, εσείς να το δεχτείτε. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί δεν θέλει ο Θεός να έχουμε με σοφία ανθρώπινη διεκδίκηση των πραγμάτων. Και αυτό πάρει τον πιο εξουθενημένο, ο οποίος πιθανόν να μην είναι και ο πιο σοφός, αντίθετα μάλιστα, να είναι ο λιγότερο σοφός, και δέξου την απόφαση από αυτόν σαν απόφαση Θεού. Και αυτό θα το δεχθείς μόνο όταν δεν διεκδικείς. Άρα λοιπόν τα πάντα είναι στην εξουσία μου. Εδώ πρέπει να προσέξουμε όμως. Δεν εννοεί την αμαρτία προφανώς. Η αμαρτία μπορεί να είναι στην εξουσία μας, αλλά δεν την εκτελούμε, δεν την κάνουμε. Δεν πέφτουμε στην παγίδα του διαβόλου, στην πρόκληση και στην πρόσκληση του διαβόλου. Εδώ όμως θα πρέπει να τονίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, λίγο περισσότερο το νόημα το οποίο κρύβεται μέσα από αυτές τις λέξεις. Πάντα είναι στην εξουσία μου. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός, όταν μας αναγέννησε δια του Ιησού Χριστού, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, εις ελπίδα ζώσα, μας ελευθέρωσε από όλα, ώστε να μην εξουσιαζόμαστε υπό ουδανός. Τίποτα να μην μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή του σε μας. Τίποτα άλλο εκτός από το θέλημα του Θεού. Γιατί είναι γεγραμμένο, όποιον ο Υιός ελευθερώσει, αυτός πραγματικά είναι ελεύθερος. Όταν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος λέει «Τα πάντα είναι στην εξουσία μου», εννοεί ότι είμαι απολύτως ελεύθερος. Με έχει ελευθερώσει από όλα ο Θεός. Δεν έχω πάθη, δεν έχω επιθυμίες, δεν έχω αγάπες, δεν έχω άλλα πράγματα που να με ελκύουν και να με τραβάνε και μάλιστα μακριά από το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και τα πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά έχω επιλογή. Έχω τη δυνατότητα να εκλέγω και να απορρίπτω. Έχω και τη γνώση, τη σοφία του Θεού, ώστε να ξέρω
τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, τι είναι το τίμιον, αλλά επίσης και να ξέρω και τι είναι και το αχρίον. Και έχω και τη δύναμη να εκλέγω το τίμιον και να απορρίπτω το αχρίον. Πολλές φορές όμως υπάρχουν στη ζωή μας διλήμματα. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω τώρα. Αυτό ή το άλλο. Δεν είναι τίποτα αμαρτία από αυτό. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι απαραίτητη η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Σε αντίθεση με την οδηγία της σάρκας, της καρδιάς, της ψυχής και του πνεύματός μας. Καθώς είναι γεγραμμένο και είναι αληθές, η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ο Θεός μιλάει λέγοντας «Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας, η οδή μου δεν είναι οδή σας». Αλλά όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι βουλές σας από τις βουλές μου και οι οδοί σας από τα σοδούς μου. Άρα λοιπόν στα διλήμματα που θα έρχονται στη ζωή μας, πολλές φορές με την επιθυμία της σαρκός θα μας αρέσει κάτι, αλλά πρέπει να δεσμεύουμε τον εαυτό μας και θα αποδεχόμεθα ότι αυτό μας αρέσει περισσότερο από κάτι άλλο ή αυτό μας αρέσει και το άλλο δεν μας αρέσει, αλλά αυτό δεν θα δεσμεύει την απόφασή μας, αλλά θα πηγαίνουμε στο ταμείο μας, όπως οφείλει ο άνθρωπος του Θεού, ο πνευματικός άνθρωπος του Θεού, θα πηγαίνουμε στο ταμείο μας, θα γονατίζουμε στην παρουσία του Πατέρα μας του Ουράνιου, ο οποίος αποκαλύπτεται μόνο εν το κρυπτό. Εκεί στο ταμείο μας, στο δωμάτιό μας, θα είμαστε μόνοι μας εν το κρυπτό, κανένας δεν ακούει την προσευχή μας. Θα είναι ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός δίπλα που θα μας οδηγήσει στον Πατέρα τον Ουράνιο και θα μεσητεύει για μας τον ουρανό προς τον Θεό. Θα είναι και ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας που κατοικεί μέσα μας, να μεσητεύει, να υπέρ εν την χάνη στις ασθένειές μας, όπως λέει και η Γραφή, προς τον Πατέρα μας τον Ουράνιο, ώστε ο Πατέρας μας ο Ουράνιος να μας φανερώσει το θέλημά Του, το οποίο τις περισσότερες φορές, για να μην πω πάντα, είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που αρέσει σε μας. Υπάρχει λοιπόν σε κάθε δίλημα αυτό που αρέσει σε μας και αυτό που αρέσει στο Θεό. Αυτό που αρέσει σε μας δεν πρέπει να μας εξουσιάζει. Γι' αυτό λέγει «Δεν θέλω εξουσιαστή πουδενός». Γιατί αυτό που αρέσει σε μας δεν είναι αυτό που μας συμφέρει. Αλλά αυτό που αρέσει στο Θεό είναι αυτό που μας συμφέρει. Αλλά επίσης δεν είναι μόνο η επιθυμία της σάρκας που οδηγεί στην αρέσκεια του ανθρώπου, οδηγεί την αρέσκεια του ανθρώπου, αλλά είναι και η επιθυμία της ψυχής, η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία των άλλων πραγμάτων. Είναι το θέλω. Και πάλι το ίδιο. Υπάρχει το θέλω το δικό μου, της ψυχής μου, η επιθυμία μου, αλλά υπάρχει και το θέλω του Θεού. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να εξουσιάζεται από το θέλω το δικό του, αλλά αναγνωρίζοντας ότι οι βουλές του δεν είναι βουλές του Θεού, θα πρέπει και πάλι να πάει μέσα στο ταμείο του, να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, να πληστεί Πνεύματος Αγίου και να ζητήσει από τον Πατέρα τον Ουράνιο που αποκαλύπτεται εν το κρυπτό, να το αποκαλύψει το δικό του θέλημα, ώστε αυτό να εκτελέσει και αυτό να ακολουθήσει. Και να μην εξουσιάζεται ποτέ από τα δικά του θέλω, αλλά να υποτάσσει τα δικά του θέλω στο θέλω του Θεού. Και μπορεί γιατί είναι ελευθερωμένος από τον Ιησού Χριστό. Και πρέπει γιατί είναι φτιαγμένος από το Θεό, απόλυτα ελεύθερος, ώστε να διαχειρίζεται την ελευθερία, την απόλυτη που του έδωσε ο Θεός, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τέλος, είναι και αυτό που υπολογίζω, που λογαριάζω. Μετράω, τα βάζω κάτω, υπολογίζω, λογαριάζω, αυτό με συμφέρει. Ο λόγος όμως του Θεού τι λέγει? Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν συμφέρουσι. Εγώ λογαριάζω ότι αυτό με συμφέρει. Σύμφωνα με το μυαλό μου, τη λογική μου, την κρίση μου. Και εκεί θα πρέπει ο άνθρωπος του Θεού ο πνευματικός
να πάει στο ταμείο του πάλι, να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, να εξητήσει το αίμα του Χριστού να τον αγιάσει, να τον καθαρίσει και δια του Ιησού, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, πληστής Πνεύματος Αγίου, να ρωτήσει από το Θεό τι είναι αυτό που ο Θεός γνωρίζει ότι είναι για το συμφέρον του. Και να υποτάξει τη γνώμη του και το συμφέρον του όπως αυτός το λογαριάζει, κάτω από τη γνώμη του Θεού, αναγνωρίζοντας ότι ο Θεός μόνο γνωρίζει πολύ καλύτερα από τον άνθρωπο τι συμφέρει τον κάθε άνθρωπο. Άρα λοιπόν τα πάντα είναι από την εξουσία μου γιατί είμαι ελεύθερος, αλλά τα πάντα δεν με συμφέρουνε και τα πάντα δεν οικοδομούνε. Γνωρίζοντας αυτά που μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, εξητούμε από το Θεό τελικά όχι αυτά που μας αρέσουν ή θέλουμε ή λογαριάζουμε πως είναι για το συμφέρον μας, αλλά αυτά που αρέσουν στο Θεό για μας, που θέλει ο Θεός για μας και που γνωρίζει ακριβώς τι είναι το καλό για μας. Και κατά αυτόν τον τρόπο είμαστε ευάρεστοι στο Θεό και απολαμβάνουμε την εύνοια του Θεού. Στη δεύτερη ερώτηση αναφέρεσαι, αγαπητέ Μανώλη, εάν κάποιος έκανε λάθος να εξουσιαστεί από κάτι, πώς μπορεί να ελευθερωθεί? Πάρα πολύ εύκολα. Γιατί ο Κύριος μας είναι ο ελευθερωτής μας. Δια του Ιησού Χριστού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αρκεί να μετανοήσει, να πάει στο Θεό, να πει Κύριε εγώ έκανα λάθος, δεν κατάλαβα καλά και εξουσιάστηκα, αν το πω έτσι, από κάτι που εσύ δεν ήθελες. Υποτάχθηκα σε κάτι που εσύ δεν ήθελες. Έπραξα, σκέφτηκα, ενήργησα με τρόπο τον οποίο εσύ δεν ήθελες, δεν σου άρεσε και δεν έκρινες ότι είναι για το συμφέρον μου. Μετανοώ, φανέρωσέ μου το θέλημά σου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, δια του Ιησού Χριστού που είναι ο δάσκαλός μας και ο καθηγητής μας και δώσε μου δύναμη δια του Πνεύματος του Αγίου για να περπατήσω ακριβώς έτσι όπως εσύ θέλεις. Και ο άνθρωπος, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αυτός ο χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού, που μαθαίνει να περπατάει έτσι, όχι με αυτά που του αρέσουν ή με αυτά που θέλει ή με αυτά που λογαριάζει και υπολογίζει, αλλά με αυτά που αρέσουν στον Κύριο, με αυτά που θέλει ο Θεός και με αυτά που γνωρίζει ο Θεός για το συμφέρον του, ένας άνθρωπος που περπατάει πάντοτε ευλογημένος, χωρίς να κάνει λάθη, αλλά κι αν κάνει κάποιο λάθος, γρήγορα επιστρέφει στο Θεό και ο Θεός το διορθώνει. Και το τρίτο και η τρίτη ερώτησή σου, αγαπητέ Μανώλη, ο φόβος του ανθρώπου στην υπαγίδα, Παροιμίες ΚΘ 25. Για να το διαβάσουμε, Παροιμίες ΚΘ 25, ναι. Το διαβάζω, ο φόβος του ανθρώπου στην υπαγίδα. Ο δε πεπιθός επί Κύριον θέλει είστε ασφαλείς. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει εγώ θα σας δείξω ποιον να φοβόσαστε. Μη φοβόστε αυτόν που μπορεί και αποκτήνει το σώμα αλλά στην ψυχή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά να φοβόσαστε μάλλον αυτόν που αποκτήνει το σώμα αλλά και έχει την εξουσία να ρίξει την ψυχή στη γέννα του πυρός. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο φόβος μας πρέπει να είναι, αν μου επιτρέπετε την έκφραση θα το εξηγήσω, κατευθυνόμενος. Δηλαδή να αποφασίσουμε ότι εμείς φοβόμεθα, σεβόμεθα, υποτασσόμεθα και υπακούμε το Θεό και το θέλημά Του. Όμως υπάρχουν πράγματα τα οποία μας φοβίζουν, όπως παραδείγματος χάρη ο θάνατος, τον οποίον θάνατο, το φόβο του θανάτου τον έχει στα χέρια του διάβολος. Και με αυτόν τον τρόπο εκβιάζει τους ανθρώπους, τους απειλεί για να τον υπακούσουν, να υποταχθούν σε αυτόν ή τους δελεάζει ή τους προκαλεί ή τους πλανάει ή τους κατηγορεί. Το θέμα είναι να ξεχωρίσουμε το φόβο μας και το φόβο που θέλει ο Θεός. Εάν φοβόμαστε το Θεό,
και έχουμε επίγνωση της αγάπης Του, του ελέους Του, της δύναμής Του, της σοφίας Του, της δόξας Του, δηλαδή αν έχει έρθει ο Θεός, επειδή επικαλεστήκαμε το όνομα του Χριστού και μας αναγέννησε δια της Αναστάσεως αυτού εις ελπίδα ζώσα και μας έδωσε νέα ζωή, όπου τα αρχαία πέρασαν και τα πάντα έγιναν νέα. Επειδή δεχθήκαμε δηλαδή τον Ιησού Χριστόν, μας έδωσε εξουσία να είμαστε τέκνα Θεού, τότε εμπιστευμένοι, πιστεύοντες δηλαδή, εμπιστευόμενοι τη δύναμη του Θεού, την αγάπη του Θεού, το όνομα του Ιησού Χριστού, την παρουσία του Θεού, έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει τώρα μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Ο φόβος έχει κόλαση. Ο φόβος έχει παγίδες πολλές. Αυτός όμως που εμπιστεύεται το Θεό ξέρει ότι βρίσκεται σε ασφάλεια. Ένα ωραίο παράδειγμα λανθασμένου φόβου που μπορεί όμως να φέρει κακό σε έναν άνθρωπο είναι να περπατάς, να πεταχτεί ένα σκύλος άγριος μέχρι εκεί πάνω να γαυγίζει και να σου επιτίθεται και εσύ από το φόβο σου να το βάλεις στα πόδια, να πέσει και να τσακιστείς επειδή δεν είχες καταλάβει ότι ο σκύλος αυτός ήταν δεμένος. Ένα δεμένο σκύλο δεν το φοβάσαι. Δεν το πλησιάζεις βεβαίως, αλλά δεν το φοβάσαι. Έτσι και αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, όταν δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστόν και συνεχίζουμε να τον δεχόμεθα και να τον εξητούμε, ο Θεός έχει δέσει το διάβολο για μας. Δεν μπορεί να μας αγγίξει, δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Μπορεί να γαυγίζει, να ουρλιάζει, να φωνάζει, να κατηγορεί, να πετάει λάσπη, να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Άρχισε και ο Θεός και σου λέει μη φοβού, μόνο πίστευε. Εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ την κατάρα θα τη μετατρέψω σε ευλογία. Εγώ το κακό θα το μετατρέψω σε καλό. Μη φοβάσαι λοιπόν. Και γνώρισε ότι όσο πιο πολύ σε κατηγορούνε, σε βρίζουνε, σε επιβουλεύονται, εάν εσύ μένεις στο θέλημα του Θεού, τόσο πιο πολύ ο Θεός θα σε ευλογεί. Όσο πιο πολύ σε ζηλεύουνε, σε φθονούνε, σε κακοποιούνε, τόσο πιο πολύ ο Θεός θα σε ευλογεί. Αλλά ο Θεός λέει, τους εχθρούς σου να τους αγαπάς. Ένας σε εχθρεύεται. Τότε σημαίνει ότι θα τον εχθρεύεσαι κι εσύ. Γαυγίζει ο σκύλος, δεν σημαίνει ότι θα γαυγίζεις κι εσύ. Θα τον αγαπάς και θα προσεύχεσαι υπέρ αυτού. Και αν ακόμη περισσότερο, σε μισή. Εσύ πιο πολύ θα τον αγαπάς και πιο πολύ θα προσεύχεσαι γι' αυτόν. Και αν σε καταράτε, εσύ θα τον ευλογείς. Και ακόμη αν σε κακοποιήσει, εσύ θα τον αγαθοποιήσεις. Για να απολαμβάνεις την εύνοια του Θεού και για να είσαι αληθινό παιδί του Θεού. Εάν το κακό ανταποδίδεις κακό, δεν κέρδισες τίποτα. Αν στο κακό όμως ανταποδίδεις καλό, τότε κέρδισες την εύνοια του Θεού και την ευλογία του Θεού. Άρα λοιπόν, ο φόβος στείνει παγίδες, γιατί τρομάζεις, κάνεις ενέργειες λανθασμένες, ενώ θα έπρεπε να αγνοείς τις απειλές, τις κατηγόριες, τους φθόνους, τις ζήλες, τις κακολογίες. Μάθε να αγνοείς και θα απολαμβάνεις την εύνοια του Θεού. Σαν να κάνε πως δεν ακούς. Κάνε πως δεν καταλαβαίνεις. Κάνε τον κουτό. Έτσι λέει η Γραφή. Στις απειλές. Κάνε τον κουτό. Ας λένε οι άνθρωποι ό,τι θέλουνε. Εκείνο που να σε ενδιαφέρει εσένα και εμάς μας ενδιαφέρει, τι λέει ο Θεός για σένα. Και θα δεις όσο πιο πολύ έρχονται εναντίον σου, τόσο πιο πολύ θα απολαμβάνεις και την εύνοια του Θεού και την ειρήνη του Θεού και την ασφάλεια του Θεού. Γι' αυτό λέει στο ίδιο εδάφιο,
Ο δε πεπιθός επί Κύριον θέλει είστε ασφαλείς. Επιστεύσου το Θεό. Ανάθεσε στον Κύριο το ζήτημά σου και θα δεις τι είναι δυνατός να κάνει και τι μπορεί να κάνει. Μεγαλεία μπορεί να κάνει ο δυνατός. Μεγαλεία απίστευτα υπέρ των ανθρώπων που δεν είναι σαν τους άλλους ανθρώπους, αλλά είναι ένα πρόβατο της βοσκής του Θεού. Ένα πρόβατο που έχει ποιμένα και μάλιστα τον καλό ποιμένα, ο οποίος με ερημνά και φροντίζει και για την ειρήνη του ανθρώπου και για την ασφάλεια και για την ευλογία, ακόμη και για τη δόξα του ανθρώπου. Αφότου εστάθησε πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, εδοξάστης και εγώ σε αγάπησα. Και μάλιστα η Γραφή μιλάει, ο φόβος, η αγάπη έξω διώκει το φόβο. Εάν έχεις επίγνωση της αγάπης του Θεού και αν και εσύ αγαπάς το Θεό με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμη, ώστε να το αποδεικνύεις αυτοπράττοντας το θέλημά του, που πολλές φορές θα είναι παράδοξο στη λογική σου αλλά και στη δικαιοσύνη του ανθρώπου, όπως είπαμε, να αγαπάς τους εχθρούς σου, να προσεύχεσαι για αυτούς, να αγαθοποιείς αυτούς που σε κακοποιούν, να ευλογείς αυτούς που σε καταρρώνται. Εάν λοιπόν αγαπάς το Θεό και τούτο αποδεικνύεται με την απόλυτη υπακοή σου στο θέλημά του ή τουλάχιστον με απόλυτη πρόθεση υπακοή σου στο θέλημά του, τότε η τελεία αγάπη εξωτιώκει το φόβο. Και ασφαλής θα είσαι και ευλογημένος θα είσαι και ενώπιον του Θεού ευνοημένος, χαρούμενος, αγιασμένος, ετοιμασμένος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Να συνεχίσουμε όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και με μία άλλη ερώτηση. Δύο ανώνυμων, ενός ανώνυμου ζευγαριού, που δεν θέλει δηλαδή να αποκαλύψουμε το όνομά του, μας λέει: «Αγαπητά μας αδέλφια, χαίρετε εν Κυρίω. Παρακαλούμε να μας απαντήσετε στην απορία μας. Μέσα από τα 9 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως αυτά φαίνονται στην επιστολή την 1η προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, στο 12 κεφάλαιο και στο 7 και 11 εδάφιο, ποια από αυτά είναι για άντρες και ποια από αυτά είναι για γυναίκες? Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ιδιαίτερα το χάρισμα της πίστεως. Είναι και για άντρες και για γυναίκες? Ο Κύριος μας να σας ευλογεί και να σας ενισχύει στον αγώνα σας για τη διάδοση της αλήθειας και της ορθοτόμησης του Λόγου του Θεού. Με αγάπη Χριστού», και γράφουν τα ονόματά τους που δεν θέλουν όμως να τα αναφέρουμε. Ναι, αγαπητά μου αδέλφια, να πάμε λοιπόν στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Λέγει λοιπόν η Γραφή στο ΙΒ κεφάλαιο, διαβάζω από το 4 εδάφιο: «Είναι διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως είναι το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως είναι αυτός. Και είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση». Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία του Χριστού, που είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, και στην οποία ο Ιησούς Χριστός κατά δια του θελήματος του Θεού προσθέτει καθημέραν τους σωζωμένους στην Εκκλησία, αυτούς δηλαδή που ο Πατέρας Θεός αναγεννά δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, ο Χριστός τους προσθέτει μέσα στην Εκκλησία. Και μέσα στην Εκκλησία, που δεν είναι ένα ανθρώπινο, μια ανθρώπινη συνάθρηση, σύναξη, αλλά είναι μια θεϊκή σύναξη, δηλαδή κάτι που ο Θεός οικοδόμησε, καθώς είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Μέσα λοιπόν σε αυτήν τη συνάθρηση των οίκων του Θεού του Ζώντος, που είναι όπως είπαμε ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, εργάζεται και ο Πατέρας και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Ο Πατέρας εργάζεται με τα ενεργήματα, όπως αυτά αποκαλύπτονται στην Εφεσίους επιστολή, διαβάζω: «Ώστε να φωτιστώσει ο οφθαλμής», προσεύχομαι λοιπόν να σας δώσει, λέει ο Απόστολος Παύλος στο 17 εδάφιο του 1ου κεφαλαίου,
να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσουν οι οφθαλμοί της καρδιάς σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της προσκλησεώς σας και ποιος είναι ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού την οποία ενήργησεν εν Χριστώ Ιησού αναστήσας αυτόν εκ νεκρών και εκάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ο μόνον εις τον αιώνα τούτο αλλά και του μέλλοντος και εν το μέλλοντι και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία, η οποία είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση και εν πάση πληρούντος. Ο Θεός λοιπόν εργάζεται με ενεργήματα, όπως σύμφωνα με το υπερβάλλον, όπως λέγει, μέγεθος της δυνάμεως που ενήργησε στον Χριστό, ώστε ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, κατά τον ίδιο τρόπο και εμάς, αναγέννησε ο Θεός, ανέστησε δηλαδή εκ νεκρών, γιατί είμαστε νεκροί για τις επιθυμίες μας, για τις αμαρτίες μας, για τις παραβάσεις μας και για τις ανομίες μας. Μας ανέστησε και αυτό ο Θεός και αυτό είναι ενέργημα θεϊκό, μόνο ο Πατέρας μπορεί να το κάνει αυτό. Και εκάθισεν λέγει τον Ιησού Χριστόν στα δεξιά του εν της επουρανής και μας καθίζει στο θρόνο του Χριστού, μας καθιστά βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Και έθεσε υπεράνων πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Και μας έδωσε εξουσία να πατάμε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα να μας βλάπτει εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός που ενεργεί και εργάζεται με θαυμαστό τρόπο, με ενέργειες θαυμάτων, εργάζεται λοιπόν με διαιρέσεις ενεργημάτων, εργάζεται στη ζωή των ανθρώπων. Και ταυτόχρονα υπέταξε τους πάντες κάτω από τα πόδια του Χριστού, καθώς και σε μας εν το ονόματι του Ιησού Χριστού υποτάσσει πάσαν την δύναμη του εχθρού. Και τον έθεσε κεφαλή στην Εκκλησία, καθώς είναι το σώμα η Εκκλησία του Χριστού, όπου είναι το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία του Χριστού είναι η Εκκλησία του Χριστού το πλήρωμα, τη δόξα του Θεού που πληρεί τα πάντα εν πάση. Αλλά εργάζεται και με διακονίες, όπως και πάλι λέγει στην επιστολή του προς Εφεσίους, ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, προφήτας, ευαγγελιστάς, ποιμένας διδασκάλους, για τον προσκαταρτισμόν των Αγίων, ώστε να είναι ικανοί να διακονούνε και να οικοδομούνε το σώμα του Χριστού, ώστε να καταντήσομεν όλοι εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άντρα τέλειο, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός λοιπόν μας καταρτίζει όλους τους Αγίους που προσθέτει στην Εκκλησία Του. Αυτός είναι ο διδάσκαλος και καθηγητής, αλλά μέσα από σχέδια εκλογής, τους οποίους έδωκε, όπως διαβάσαμε, έδωκε διαιρέσεις διακονιών, δηλαδή άλλους αποστόλους, άλλους προφήτες, άλλους ευαγγελιστές, άλλους ποιμένες και άλλους διδασκάλους, να διδάσκουν, να καταρτίζουν τους ανθρώπους του Θεού, ώστε όλοι να μπορούν να υπηρετούν το σώμα του Χριστού, να διακονούν το σώμα του Χριστού και να οικοδομούν το σώμα του Χριστού, ώστε όλοι μαζί να έρθουμε στην ενότητα της πίστεως, σε μία διδασκαλία, ώστε όχι καθένας να λέει τα δικά του, με ετεροδιδασκαλίες, με αιρέσεις απολύες. Αυτό δεν είναι το σώμα του Χριστού που είναι καταρτισμένο από τον Χριστό, αλλά το είναι το σώμα του Χριστού που δεν το έχει καταρτήσει ο Χριστός, επειδή δεν τους έδωσε τις διακονίες του, καταρτισμένο, ώστε να έχουμε μία διδασκαλία, μία γνώμη, να φρονούμε πάντες το αυτό και τέλος να καταντήσουμε πάντες εις την επίγνωση
του Υιού του Θεού, να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει πάντα νου. Για να φτάσουμε εις άνδρα τέλειον και εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Θεού, του Χριστού, αληθεύοντες εις την αγάπην δε, να αυξήσουμε εις Αυτόν, ο οποίος είναι η κεφαλή, ο Χριστός κλπ. Εδώ και λοιπόν μέσα στην Εκκλησία του ο Χριστός διαιρέσεις διακονιών δια των καταρτισμών των Αγίων. Αλλά και μέσα στην Εκκλησία εργάζεται με ιδιαίτερο τρόπο και ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, χαρίζοντας χαρίσματα, καθώς είναι γεγραμμένο δίδεται εις έκαστον η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον αυτού. Και μάλιστα 9 πνευματικά χαρίσματα δίδει ο Παράκλητος μέσα στην Εκκλησία για την οικοδομή, για την αύξηση, για την προτροπή, για την οδηγία, προς το συμφέρον της Εκκλησίας. Τα χαρίσματα αυτά είναι λόγος σοφίας, το οποίο χάρισμα έχει την ικανότητα, δίδει ο Παράκλητος την ικανότητα στον άνθρωπο να κηρύττοντας το Λόγο του Θεού, να αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους, τι θέλει ο Θεός, τι είναι το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, να έρχεται σε κατάνοιξη καρδιά του ανθρώπου, να αποκαλύπτεται η αγάπη του Θεού, οι ενέργειες του Θεού και επίσης λόγος γνώσεως που είναι η διδασκαλία, όπου μέσα από αυτό το χάρισμα ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, προσδιορίζει την υγιένουσα διδασκαλία και την οδόν την οποία πρέπει να περπατάει ο άνθρωπος. Άρα με τα δύο αυτά χαρίσματα ο Παράκλητος οικοδομεί την Εκκλησία αποκαλύπτοντας τι πρέπει να κάνει, τι είναι το θέλημα του Θεού και πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή τη διδασκαλία, πώς μπορεί να το πράξει ο άνθρωπος του Θεού, το θέλημα του Θεού. Αυτά τα δύο σαφώς είναι χαρίσματα που δίδονται σε άνδρες και μάλιστα σε άνδρες που έχουν διακονία για τον καταρτισμό των Αγίων. Τρίτον είναι η πίστης. Η πίστης θεωρούμε ότι είναι μείζον χάρισμα, γιατί υπάρχουν τα μείζονα χαρίσματα, όπως θα δούμε παρακάτω, που δεν δίδονται εύκολα, αντιθέτως μάλιστα πάρα πολύ δύσκολα, είναι οι δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Εάν λοιπόν θεωρήσουμε ότι η πίστης αυτή είναι χάρισμα και είναι μείζον χάρισμα, και το λέω αυτό γιατί υπάρχει η πίστη σώζουσα, η αρχική πίστη του ανθρώπου, που όταν ακούει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, εμπιστεύεται και δοκιμάζει. Είναι η απλή φυσική πίστη, όπως πιστεύοντας ότι αν πω στο ανσασέρ δεν θα γκρεμιστώ, αλλά θα με πάει στο ρε-τι-ρε, μπαίνω χωρίς να φοβάμαι. Αυτή είναι η πίστη η φυσική, η απλοϊκή. Ή πιστεύω ότι είναι όλα τακτοποιημένα και μπαίνω στο αεροπλάνο για να πάω σε μια άλλη πόλη. Ή πιστεύω ότι έχεις δίπλωμα, έχεις αυτοκίνητο και ξέρεις να οδηγείς και όταν θέλω να πάω κάπου μου λες έλα να σε πάω εγώ και μπαίνω. Ή πιστεύω ότι η γυναίκα μου μαγείρεψε φαΐ, δεν έβαλε δηλητήριο για να με δηλητηράσει και το τρώω με πολύ χαρά και το χαίρομαι. Αυτή είναι η φυσική πίστη. Με αυτή τη φυσική πίστη που έχει ο άνθρωπος μέσα του από το Θεό, εάν τη στρέψει προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τότε σώζεται. Γιατί δια της πίστεως είσαι σωσμένη και τούτο είναι δώρο Θεού. Ο Θεός έδωσε την πίστη και ο Θεός έδωσε τον Χριστό. Ενώθηκε η πίστη μας με το Λόγο του Θεού και σωθήκαμε. Αλλά άμα από τη στιγμή που αναγεννηθήκαμε, που μας αναγέννησε ο Θεός, ο Πατέρας, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εις ελπίδα ζώσα, τότε πλημμυρίζει μέσα μας και ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης και κράτεια. Υπάρχει λοιπόν και η πίστης που είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, που σημαίνει εμπιστεύομαι το Θεό, αγαπάω το Θεό, χαίρομαι για το Θεό, δοξάζω το Θεό και ζω σαν χριστιανός. Αλλά υπάρχει και η πίστης Θεού, το χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου, όπου γι' αυτό μας αναφέρει ο Κύριος μας το Ιησούς Χριστός. Διαβάζω
Και αποκριθείς ο Ιησούς, διαβάζω στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο ΙΑ και το 22 εδάφιο. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, έχετε πίστην Θεού, διότι αληθώς σας λέγω, ότι ως της είπε προς το όρος τούτο σηκώθητη και ρίφτηκε στην θάλασσα και δε διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτόν ό,τι ανήπει. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσας προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Και όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε, εάν έχετε τι κατάτινος, για να συγχωρήσει σε εσάς και ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, τα αμαρτήματά σας. Αλλά εάν εσείς δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατέρας σας, ο εν της ουρανής, θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Υπάρχει λοιπόν η πίστη Θεού. Η πίστη που έχει, θα τολμούσα να πω, ο Θεός, ο οποίος λέει και γίνεται. Και είπε γεννηθεί το φως και γένετο. Και δεν δίστασε στην καρδιά του. Έχοντας λοιπόν αυτή την πίστη του Θεού, ο οποίος λέει και γίνεται, αλλά αυτό θεωρούμε ότι είναι χάρισμα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει τέτοια πίστη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του να αυξήσει την πίστη του και να αποκτήσει πίστη Θεού. Αυτό είναι χάρισμα. Το χάρισμα της πίστεως. Όπου ο άνθρωπος λέει και γίνεται. Εάν θεωρήσουμε λοιπόν ότι είναι σωστή αυτή η σκέψη μας, ότι τούτο είναι χάρισμα μίζων, το χάρισμα της πίστεως, τότε θεωρούμε ότι είναι μόνο για άντρες. Όμως αυτό δεν μπορούμε να το αποδείξουμε μέσα από τη γραφή. Γι' αυτό και έχουμε επιφυλάξεις. Θεωρούμε όμως, επειδή και αν είναι αληθές ότι είναι μείζον χάρισμα, ότι είναι για τους εργαζόμενους το έργο του Θεού, το λόγο του Θεού και για τους έχοντες τη διακονία, για άντρες. Εάν είναι δηλαδή δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, η πίστης, το χάρισμα της πίστεως, τότε μάλλον είναι μόνο για άντρες. Όμως επαναλαμβάνω ότι εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε μέσα από το Λόγο του Θεού να το βεβαιώσουμε γι' αυτό, παρά μόνο να υποθέσουμε ότι εάν είναι σωστό ότι είναι μείζον χάρισμα, τότε είναι μόνο για τους έχοντες διακονία. Οι ενέργειες θαυμάτων είναι σαφώς μείζον χάρισμα και μεταβεβαιότητος. Είναι χάρισμα για τις διακονίες που ο Χριστός θέτει στην Εκκλησία Του. Η προφητεία δεν είναι μείζον χάρισμα. Γι' αυτό και είναι και για τους άντρες και για τις γυναίκες και βεβαίως αναφέρεται και στη Γραφή γυναίκα προσευχομένη προφητεύουσα να έχει την κεφαλία σκεπή. Και μάλιστα πολλές γυναίκες έχουν πολύ καλά αποτελέσματα με το χάρισμα αυτό που τους έχει δώσει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Βέβαια την προφητεία πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός την έχει δώσει για οικοδομή, προτροπή και παρηγοριά. Το χάρισμα της προφητείας είναι για οικοδομή, προτροπή και παρηγοριά της Εκκλησίας. Δεν είναι για έλεγχο, αλλά και δεν είναι και για άλλα σημεία τα οποία ο Θεός δίδει με το προφητικό αυτό χάρισμα στη διακονία που λέγεται προφήτης. Η διαφορά του προφητεύοντος από το προφήτη είναι ότι ο προφήτης ο έχων διακονία έχει προφητικό λόγο Θεού. Όπως ο Άγαβος, ο οποίος προφήτευσε την πείνα που επρόκειτο να γίνει και έγινε στα χρόνια της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Ελέγχει, όπως έλεγχε ο Νάθαν ο προφήτης. Είναι τελείως διαφορετικό λοιπόν η διακονία του προφήτου από το χάρισμα του προφητεύοντος. Το χάρισμα το έχουν και άντρες και γυναίκες, είναι πάρα πολύ όμορφο χάρισμα και πολύ οικοδομητικό,
το οποίο δίδει ο Θεός, όπως είπαμε, για παρηγοριά, προτροπή και οικοδομή στην Εκκλησία. Επίσης, η διακρίση των πνευμάτων. Η διάκριση πνευμάτων είναι να διακρίνεις το πνεύμα που κυριαρχεί σε ένα περιβάλλον, διάκριση Θεού είναι αυτό βέβαια, μέσα στην ψυχή ενός ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να υποκρίνεται και να φαίνεται άγιος. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η διακρίση πνευμάτων είναι εκ των μειζώνων χαρισμάτων που δίδεται μόνο σε άντρες, εκ τούτου. Και πάλι αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, ο Θεός ξέρει. Δεν φαίνεται μέσα από τη Γραφή. Επίσης, το 8ο χάρισμα είναι ήδη γλωσσών, πάρα πολύ ωραίο χάρισμα. Μιλάει πολλές γλώσσες σου έχουν το χάρισμα αυτό. Δεν καταλαβαίνει τι λέει, αλλά όμως οι άλλοι που τον ακούνε καταλαβαίνουν εφόσον γνωρίζουν τις γλώσσες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χάρισμα, το έχω ζήσει, το έχω δει. Και πολύ οικοδομητικό. Επικοδομεί πάρα πολύ. Και τέλος το ένα το χάρισμα είναι η ερμηνεία γλωσσών. Όταν κάποιος μιλάει ξένες γλώσσες, όχι, ο έχων το χάρισμα ερμηνεία γλωσσών, κατανοεί τι λέγει το Πνεύμα το Άγιο, τη αποκαλύψεως Θεού. Αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να διερμηνεύει αυτά τα οποία προφητεύει ή να διερμηνεύει κάποιον άλλον ο οποίος προφητεύει. Και αυτό το χάρισμα είναι πάρα πολύ ωραίο μέσα στις εκκλησίες και πρέπει να τονίσουμε ότι χωρίς τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου η Εκκλησία δεν οικοδομείται. Όλα χρειάζονται μέσα στην Εκκλησία. Όλα είναι απαραίτητα. Γιατί είναι όλα αυτά τα οποία εργάζεται ο ένας Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Τριάδα ομοούσιος και αχώριστος. Ο ένας αληθινός Θεός. Ο Θεός με τις διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Χριστός με τις διαιρέσεις διακονιών και ο Παράκλητος με τις διαιρέσεις των χαρισμάτων. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε με τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για σας, για τις ερωτήσεις σας, για την ευκαιρία που μας δίνει να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή απαντήσει μέσα από το Λόγο του Θεού. Όποιος θέλει, όποτε θέλει, μπορεί να μας στέλνει τις απόψεις του, τις διαφωνίες του, τις αντιρρήσεις του. Όλα θα τα διαβάζουμε, όλα θα τα φέρνουμε μπροστά σας με τη χάρη του Χριστού και όλα θα προσπαθούμε να τα σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα και μέχρι την επόμενη εκπομπή σας ευχόμαστε με πολύ αγάπη κάθε ευλογία πνευματική στα Επουράνια για του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Amém.